Δροσερά το αντιμετωπίζουμε όλοι. Θα μιλήσουμε για σκι, θα μιλήσουμε για θαλάσσια αθλήματα και για τους μικρότερους ίσως αθλητές θαλάσσιου σκι στην Ελλάδα. Ο ένας είναι μόλις 2,5 ετών, ο άλλος ο αδερφός του 7 και οι δύο είναι παιδιά Βαλκανιονίκη του σκι και εντυπωσιάζουν με τη δεξιοτεχνία τους όπως θα δείτε στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μέγκα. Ο Φίλιππος είναι 2,5 ετών και εδώ και ένα χρόνο κάνει θαλάσσιο σκι. Μπορεί ακόμη να μην έχει μάθει να φορά τα παπούτσια του, ξέρει όμως πολύ καλά να φορά τα πέδιλα του σκι. Μόνος, έτσι, μπράβο. Στην παραλία της Βουλιαγμένης, την ώρα που τα άλλα παιδιά της ηλικίας του έπαιζαν με τα κουβαδάκια στην άμμο, ο μικρός Φίλιππος εντυπωσίαζε με την άνεσή του στο σκι. Φαίνεται όμως ότι το ταλέντο είναι οικογενειακό. Αυτός που βλέπετε είναι ο μεγαλύτερος αδερφός του Φίλιππου, ο 7χρονος Γιάννης. Έχει ήδη δίπλωμα από την παγκοσμίου φήμης σχολή του Αμερικανού σκιέρ Mike Shapley. Κάνει σκι από ενός έτους και στις φιγούρες του barefoot, δηλαδή του σκι χωρίς πέδιλα, είναι μοναδικός. Πριν 2 χρόνια πήγα στην Αμερική και γνώρισα τον καλύτερο δάσκαλο, τον Σάιπουλ. Είχες κάνει σκι μπροστά του? Ναι, εντυπωσιάστηκε. Τι ακριβώς είχες κάνει? Μπέρφουτ και σκι. Δηλαδή είχες κάνει σκι χωρίς πέδιλα? Και ήσουν ο πιο μικρός σκιέρ? Ναι. Τα δύο μικρά αδέρφια κάνουν σκι από τα πρώτα τους χρόνια. Χειμώνα καλοκαίρι, όταν τα άλλα παιδιά παίζουν με παιχνίδια, τα δύο αγόρια εκπαιδεύονται στο θαλάσσιο σκι. Και το όνειρο των γονιών τους είναι να τους δουν πρωταθλητές. Εμείς θέλουμε πάρα πολύ να κάνουν πρωταθλητισμό και τα δύο μας παιδιά και αυτό επιδιώκουμε. Εξάλλου έχουν τον πατέρα τους που είναι προπονητής και θα είναι συνέχεια δίπλα τους και να τους προπονεί και να τους συμπαραστέκεται σε ό,τι χρειάζεται. Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά. Ο πατέρας του Γιάννη και του Φίλιππου, Λόλος Σταμάτης, ήταν πρωταθλητής Βαλκανίων στο σκι. Και όπως φαίνεται, τα δύο αγόρια ακολουθούν τα βήματά του. Υπάρχει και κάποιο σκιέρ που θαυμάζει περισσότερο? Ναι, τα μπαμπά μου. Τρομεροί πιτσιρικάδες. Θα πάμε τώρα σε θέματα από